Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσιτζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά από την αρχική δημοσίευση του διαγωνισμού για την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, ξανά στο σημείο 0. Μετά από το εντός εισαγωγικών φιάσκο το οποίο έγινε με την Εξίν, η οποία εν τέλει δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη συμφωνία για την αγορά του 75% της Εθνικής Ασφαλιστικής, πλέον εξετάζονται οι εναλλακτικές. Και οι εναλλακτικές πάλι συνεχίζουν να μην είναι πολύ εύκολες για τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Έχουμε από τη μία το κινέζικο όμιλο της Φοσούν, ο οποίος ήταν ο δεύτερος προτιμητέος που είχε φτάσει στον προηγούμενο διαγωνισμό, να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να προχωρήσει σε συμφωνία για την Εθνική Ασφαλιστική, ότι παραμένει το ενδιαφέρον. Παράλληλα όμως, πηγές της εταιρείας δηλώνουν ότι είναι πρόθυμο να συζητήσουν ως δεύτεροι προτιμητές οι επενδυτές και να μην ξαναμπούν σε μια διαγωνιστική διαδικασία με άλλους υποψηφίους για την Εθνική Ασφαλιστική. Αυτό που γίνεται τώρα λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης είχε πει πρόσφατα ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, ο Λεωνίδας Παγιαβάκης, είχε πει ότι υπάρχουν δύο ενδιαφερόμενοι για την Εθνική Ασφαλιστική. Δεν τους κατονόμασε. Βεβαίως οι πληροφορίες λένε ότι και οι δύο ενδιαφερόμενοι έρχονται από την Κίνα. Η πρώτη είναι Φοσούν, όπως είπαμε, και η δεύτερη είναι η Κονγκουμπάο, η οποία είναι ένα επενδυτικό fund που από ό,τι φαίνεται συνεργάζεται με μια κινέζικη εταιρεία real estate για να διεκδικήσουν την Εθνική Ασφαλιστική. Βέβαια, από εκεί φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πόσο αν το συγκεκριμένο σχήμα έχει και την εμπειρία και την τεχνογνωσία αλλά και τα κεφάλαια για να ολοκληρώσει μια τόσο μεγάλη εξαγορά όσο είναι αυτή της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία σίγουρα θα κινηθεί σε κάποια επίπεδα ενδεχομένως από τα 600 μέχρι τα 713 εκατομμύρια τα οποία είχε πει ότι θα δώσει η Εξίν. Από εκεί πέρα αναμένεται να δούμε ποιες θα είναι οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας και να δούμε αν θα ξεκινήσουν να υπάρχουν one-to-one συναντήσεις με τους υποψήφους μνηστήρες.